Στο στούντιο είναι εδώ μαζί μου ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, ο κύριος Γιώργος Παπαγεωργίου. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Συνεπώς, αντιμετωπίζετε αυτό το μέγεθος και αυτός ο αριθμός, κύριε Παπαγεωργίου. Κύριε Τσουλίνα, όπως έχει εξελιχθεί το θέμα της ενεργείας της Κύπρου, πρόκειται για μια νέα ύδρα, θα τη χαρακτηρίζα, που αν ο τροχός της ανάπτυξης δεν ξεκινήσει να τρέχει με θετικούς ρυθμούς και γρήγορους ρυθμούς, πολύ φοβούμαι ότι όλες οι άλλες προσπάθειες που καταβάλουμε αμβλύνουν το πρόβλημα. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε, να στοχεύσουμε κάποιες κατηγορίες ανέργων, να βελτιώσουμε την κατάσταση, αλλά θα κόβουμε ένα κεφάλι και θα βλαστούν 2-3. Πάντως, έχει σημασία που το λέτε. Νομίζω όμως ότι θα συμφωνήσουμε στο εξής. Ότι από τη μία χρειάζονται και τα μέτρα ανακούφισης. Αυτά είναι όπως το παυσίπονο, αν θέλετε. Αντιμετωπίζουν τις συνέπειες. Είναι άνθρωποι εκεί έξω που είναι στην ανεργία και συνεπώς κάποιος πρέπει να ασχοληθεί μαζί τους. Από την άλλη, όμως, ναι, και η ανάπτυξη έχει σοβαρό ρόλο να διαδραματίσει. Σαφέστατα, και θα έλεγα ότι μια σειρά από μέτρα τα οποία έχουμε εφαρμόσει τα τελευταία 2 χρόνια. Ναι. Μέσω τμήματων του Υπουργείου αλλά και μέσω της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, που είναι ένας μικροδικός οργανισμός που λειτουργεί κάτω από την εποπτεία του Υπουργείου, έχουμε τοποθετήσει, όσο και αυτό μπορεί να ακούγεται πολύ μεγάλος αριθμός, πέραν των 8.500 ανέργων σε θέσεις εργασίας. Ναι. Φανταστείτε αν δεν λειτουργούσαν αυτά τα σχέδια και αν δεν είχαμε τη δυνατότητα να τοποθετήσουμε αυτό τον αριθμό που θα έφτανε σήμερα η ανεργία. Ναι. Από την άλλη, όμως, αυτές οι χιλιάδες άνεργοι είναι απίστευτο νούμερο για τα κυπριακά δεδομένα. Έτσι. Δεν είχαμε ποτέ τέτοιους αριθμούς. Είναι η χειρότερη κατάσταση που αντιμετωπίζει η κυπριακή αγορά εργασίας μετά την περίοδο της εισβολής. Ναι. Θα πω ότι εμάς μας ανησυχεί ιδιαίτερα, όπως ανησυχεί όλους όσοι ασχολούνται με το θέμα, και ένα στοιχείο το οποίο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι η ανεργία των νέων. Σωστό. Και η ανεργία αυτών που χαρακτηρίζουμε μακροχρόνια άνεργους, δηλαδή που παραμένουν στην ανεργία για πέραν των 6 μηνών. Να αναφέρω χαρακτηριστικά ότι περίπου 1 στους 4 νέους μας είναι άνεργος και 1 στους 4 ανέργους μας, 1 στους 4 από τους ανέργους μας είναι άτομο το οποίο παραμένει άνεργος για πέραν των 6 μηνών. Συνεπώς, να αναμένουμε δράσεις σε αυτά τα δύο που περιγράφετε. Ακριβώς. Αυτές είναι οι 2 ομάδες στόχου στις οποίες στοχεύουμε αυτή την περίοδο με ένα νέο σχέδιο το οποίο έχουμε καταρτήσει σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. Και πότε τίθεται σε εφαρμογή? Έχει εγκριθεί ήδη από το Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτή την περίοδο επεξεργαζόμαστε κάποιες τεχνικές, διαδικαστικές, θα έλεγα, λεπτομέρειες ως προς το θέμα της εφαρμογής του. Θέλω να πιστεύω ότι την 1η Μαρτίου θα μπορούμε την 1η Μαΐου θα μπορούμε να το ανακοινώσουμε. Μέχρι την 1η Μαΐου. Όπως έχω πει, το μέτρο αυτό στοχεύει τους νέους μέχρι 29 χρονών και τους μακροχρόνια ανεργούς, αυτούς δηλαδή που είναι 7 μήνες και πέραν άνεργοι. Και στόχος είναι η επιδότηση ιδιωτών, επιχειρηματιών ή και αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης που θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτή την περίοδο, διότι θα επιδοτήσουμε το 50% περίπου του μισθωτικού κόστους. Και ειδικά στην οικοδομική βιομηχανία, που είναι ο τομέας που έχει πληγεί περισσότερο, η επιδότηση ανεβαίνει στο 65%. 65%. Μια τελευταία κουβέντα, γιατί σας άκουσα να μιλάτε για ανάπτυξη. Ένα σημείο το που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μας, κύριε Τσουλή, είναι να διασυνδεθεί όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται τώρα για επενδύσεις σε έργα ανάπτυξης με την αγορά εργασίας, την τόνωση της απασχόλησης και την ένταξη ανέργων στην εργασία. Ήδη να πω ότι εμείς ως Υπουργείο έχουμε ξεκινήσει ένα κύκλο συναντήσεων με φορείς που αναλαμβάνουν τέτοια έργα, ευελπιστώντας ότι θα αντιληφθούν άνεργοι από τις υπηρεσίες απασχόλησης. Εγγεγραμμένοι άνεργοι. Άρα, ανάπτυξη με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία σας. Μακάρι το εγχείρημα.